συγκεκριμένη υπόθεση συγκαταλέγεται στις υποθέσεις που περιλαμβάνει η δικογραφία για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Στις 22 του μήνα οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν, απολογήθηκαν μάλλον στο πλαίσιο της διενέργειας της έρευνας κτλ. Κάνατε αίτημα να αναγνωστούν οι απολογίες τους. Αίτημα που επερίφθη. Πώς το σχολιάζετε? Είναι αλήθεια ότι στις 22 του μήνα βρέθηκαν κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Και πράγματι απολογήθηκαν, και αυτό που κρίθηκε στις 22 είναι το αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι παραμένουν κατηγορούμενοι για αυτήν την υπόθεση. Παραμένουν δηλαδή κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και στην δραστηριότητά της. Κρίθηκε από τις ανακρίτριες ότι υπάρχουν, που έχουν υπόψη τους το σύνολο του ανακριτικού υλικού, ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το κεφάλαιο του να παραμείνουν προφυλακισμένοι και για αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα. Λόγω της διαφωνίας του εισαγγελέα, η υπόθεση εισήχθη στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφάσισε μια πλειοψηφία 2-1. Υπήρξε δηλαδή μια ισχυρή μειοψηφία στο Συμβούλιο, η οποία είχε την άποψη ότι πράγματι πρέπει να προφυλακιστούν για αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το Συμβούλιο δεν έχει υπόψη του το σύνολο του ανακριτικού υλικού, το οποίο είχαν υπόψη τους ουσιαστικά και κυρίως μόνο οι ανακρίτριες, οι οποίες είχαν την άποψη για την προφυλάκησή τους. Το δικαστήριο έκρινε ότι σε αυτό το στάδιο το αίτημά μας ήταν ουσιαστικά προς τους συνηγόρους των κατηγορουμένων για να προσκομίσουν αυτές τις απολογίες, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα σε αυτά που είπαν στις ανακρίτριες, στις ειδικές εφέτες ανακρίτριες ή και στις απολογίες που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πάμε τώρα στην υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα. Ακούστηκαν κάποια πράγματα αναφορικά με από τους μέχρι στιγμής μάρτυρες, ότι ακόμα και Έλληνας να ήταν ο αναβάτης, θα είχε γίνει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δεν υπάρχει στα ποινικά χρονικά μέχρι τώρα καμία αντίστοιχη υπόθεση όπου Έλληνας αναβάτης ή Έλληνας που περπατάει απλώς στον δρόμο δέχεται τέτοια επίθεση με 7 μαχαιριές χωρίς λόγο ή επειδή υποτίθεται τον παραπόδισαν στην προσπέραση. Αντίθετα, έχουμε δεκάδες περιπτώσεις μεταναστών οι οποίοι περπατάνε τη νύχτα ή απογευματινές ώρες και δέχονται απρόκλητη επίθεση από ομάδα συνήθως 2 εποχούμενων ή περισσότερων, παζόνια ή εποχούμενων, αυτά που λέμε δηλαδή τάγματα εφόδου ή περιπολίες, και με αποτελέσματα αντίστοιχα. Εδώ έχουμε θανατηφόρο αποτέλεσμα, έχουμε θάνατο, είναι η πρώτη δίκη με θάνατο που γίνεται, μετανάστη από τέτοια περιπολία, και από αυτή την άποψη είναι εξαιρετικά σημαντική η δίκη αυτή. Μπορείτε να μας πείτε και 2 λόγια για το τι ακριβώς βρέθηκε στα σπίτια των δραστών? Στα σπίτια των δραστών βρέθηκαν όλα τα υλικά που τώρα ξέρουμε ότι βρίσκεται σε κάθε σπίτι από αυτά που έχουν ελεγχθεί αντίστοιχων κατηγορουμένων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Βρέθηκαν δηλαδή στο σπίτια τους 4 ακόμα στιλέτα πεταλούδες, ένα στιλέτο το οποίο έχει αναδιπλούμενη εκτινασόμενη λεπίδα, βρέθηκαν σίδερο-βροθιές και βρέθηκαν ένα αντικείμενο το οποίο είναι του κλασικού ελληνικού αθλήματος του baseball, γιατί έχουμε πάρα πολλά, όπως ξέρετε, τέτοια γήπεδα baseball στην Ελλάδα, και είναι αποκλειστικός της αγωγίας ο κύριος Παναγιώταρος, επίσης κατηγορούμενος για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Και φυλάδια της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο 117 φυλάδια της Χρυσής Αυγής, αλλά και αυτοκόλλητα της Χρυσής Αυγής, αλλά και επιμέρου κείμενα της Χρυσής Αυγής, πέρα από τα προεκλογικά φυλάδια της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή βρέθηκε όλο εκείνο το υλικό το οποίο συγκροτεί τη σχέση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων και ιδιαίτερα του ενός με την Χρυσή Αυγή. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν στις εκθέσεις, σύμφωνα με τις εκθέσεις, πάνω τους κινητά τηλέφωνα, ενώ στο σπίτι του ενός βρέθηκαν, στο σπίτι του ενός μόνο βρέθηκαν 9, σας αφήνει κάποια υποψία ότι δεν έγινε σωστός έλεγχος και από την πλευρά των αρχών, μια που ένας δήλωσε συνάδελφος κατά τη διάρκεια της σύλληψης?
Νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο ότι είχαν κινητά τηλέφωνα, δεν το έχουν αρνηθεί ποτέ άλλωστε. Ή τα είχαν μαζί τους. Αλλά δεν κατασχέθηκαν, όπως δεν κατασχέθηκε και τίποτα άλλο από αυτά που είχαν πάνω τους. Ούτε καν η άδεια διπλώματος. Έχουμε ένα μηχανάκι το οποίο κυκλοφορεί χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και δεν κατάσχεται ούτε καν η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια του οδηγού. Η άδεια οδήγησης. Τα κινητά είναι πιο σημαντικό. Τα σημαντικά είναι πολύ πιο σημαντικά. Θα βλέπαμε τι συνομιλίες είχαν πριν και μετά. Θα βλέπαμε με ποιους είχαν, όχι μόνο πριν και μετά, προηγούμενες μέρες και τις επόμενες μέρες και το ίδιο βράδυ. Γιατί για πολλή ώρα μείνανε με τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν. Οι συνάδελφοί μου θα σας συμπληρώσω. Θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι σήμερα, στη δικάση μου αυτή, γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας στην οποία η αστυνομία, μεθοδευμένα και συστηματικά από την ημέρα του εγκλήματος, έκανε για να το υποβαθμίσει, να το παρουσιάσει ως ένα έγκλημα μετά από μια παρεξήγηση και φιλονικία στον δρόμο και να το αφαιρέσει τις ρατσιστικές αιχμές του. Έχουν κατασκευαστεί στα πρόσωπα αστυνομικών μάρτυρες υπερασπίσεως ουσιαστικά, οι οποίοι χωρίς καμία δικονομική αρμοδιότητα μεταφέρουν συζητήσεις με τους κατηγορουμένους προτού καν συγκροτήσουν υπερασπιστική γραμμή για να προλιάνουν το έδαφος ότι η ανθρωποκτονία αυτή διεξήχθη χωρίς να υπάρχει πρόθεση δήθεν και μετά από ένα καυγά. Και βεβαίως να μην σας εκπλήσει το γεγονός ότι με τα δεδομένα της τότε περίοδου θα ήταν δυσχερές, εάν όχι αδύνατο, να ανακύψουν στοιχεία τα οποία θα οδηγούσαν και στην αποκάλυψη των διασυνδέσεων των κατηγορουμένων αυτών με τη Χρυσή Αυγή. Σας θυμίζω ότι ούτε άρση απορρίτου έγινε, ούτε περικύκλωση του τόπου για αναζήτηση γενετικού υλικού, ούτε διερεύνηση της προέλευσης των μαχαιριών και των στυλέτων που βρέθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων και στην κατοχή τους, ούτε διερεύνηση οποιοδήποτε άλλου περιστατικού της ζωής τους το οποίο θα μπορούσε να το συνδέει. Ήταν η εποχή που όποιος κατήγγελε ένα έγκλημα ρατσιστικό ή χρυσαυγήτικο βρισκόταν κατηγορούμενος ο ίδιος. Και αυτό φαίνεται από το με πόση στοργή και θαλπορή περιέβαλε η αστυνομία τους κατηγορουμένους λίγες ώρες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος και φαίνεται εδώ στο δικαστήριο ότι τους είχε διαμορφώσει από τότε αυτή την υπερασπιστική γραμμή, η οποία βεβαίως δεν αντέχει στην κρίση της κοινής λογικής. Νομίζω ότι σήμερα ζούμε ξανά την προσπάθεια που τότε έγινε για να μπορέσει να υποβαθμιστεί το αδίκημα αυτό και να αφαιρεθούν τα ρατσιστικά του χαρακτηριστικά. Είναι μια προσπάθεια αποτυχημένη γιατί δεν αντέχει στην κρίση του ακροατηρίου. Το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική κοινωνία είναι απλό. Αν δεν είναι ρατσιστικό έγκλημα η δολοφονία ενός Πακιστανού εργάτη που πηγαίνει χαράματα στη δουλειά του, έχοντας στην τσέπη του 5 ευρώ και το φυλαχτό της μάνας του, από δύο μαυροφορεμένους μοτοσυκλετιστές, μαχαιροβγάλτες, με στιλέτα πεταλούδες, τότε τι είναι ρατσιστικό έγκλημα? Με δεδομένο ότι στα σπίτια και των δύο βρέθηκαν ολόκληρα οπλοστάσια και θυλάδια της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η σημερινή δίκη είναι η ευκαιρία να ξεβρωμίσει το όνομα της Ελλάδας στα μυαλά πρώτα και κύρια της μητέρας του Σαζάτ Λουκμάν, της Ουκράν Μπίμπη, που αυτή τη στιγμή για αυτήν το όνομα Ελλάδα σημαίνει τη χώρα στην οποία σκοτώσανε το γιο της. Η σημερινή δίκη είναι η ευκαιρία το όνομα Ελλάδα να σημαίνει τον τόπο όπου για τη δολοφονία του γιου της αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ένα σχόλιο σας για την ελληνική αστυνομία, το γεγονός ότι δεν βλέπουμε στην έκθεση κατάσχεση κινητών τηλεφώνων των δραστών, που θα μπορούσε με την άρση να οδηγήσει ίσως στους ηθικούς αυτούς της δολοφονίας. Η οικογένεια του Σαζάτ Λουκμάν τα έχει πει όλα με τη δήλωσή της. Άμα γινόντουσαν εκείνες οι ενέργειες οι οποίες έγιναν μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Παύλος Φίσας και πολλοί ακόμα, πολλά ακόμα ανώνυμα θύματα των νεοναζί θα ήταν ζωντανοί.